Να παραμείνουμε σε μια πρωτοβουλία που προήλθε από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας συγκεκριμένα. Το 28ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου για ακόμα μια φορά κατάφερε να μας εκπλήξει όλους με πολύ όμορφες δράσεις λοιπόν, για τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Γιατί από τις πιο μικρές ηλικίες πρέπει να μαθαίνουμε το νόημα και το τι ακριβώς γιορτάζουμε. Κυρία Ζαμπία Λαζανάκη, νηπιαγωγός, εκπαιδευτικός, σε λίγα δευτερόλεπτα θα μας μιλήσει. Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Βλέπουμε βέβαια και το βιντεάκι, αν μπορούμε λίγο, Θεοδώρα, να το δούμε λίγο, να ακούσουμε. Πάμε στην κυρία Λαζανάκη. Κυρία Λαζανάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Να είμαστε πάλι εδώ. Να είμαστε πάλι κάνετε, εδώ. Πώς είστε? Ξεχωριστά πλάνα, όμορφες εικόνες με τους μικρούς να το απολαμβάνουν. Πραγματικά, όπως είπε ένας μικρός μου μαθητής, σήμερα ήταν μια φοβερή μέρα. Για πείτε μας, πώς αντιλαμβάνονται γενικά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία την εορτή των Χριστουγέννων? Μα τα Χριστούγεννα για τα παιδιά είναι η ωραιότερη γιορτή του χρόνου. Δεν υπάρχει πιο όμορφη γιορτή από τα Χριστούγεννα για τα παιδιά, γιατί τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με τα δώρα. Και εδώ τώρα είναι η δική μας η θέση. Πώς μπορούμε να τους περάσουμε αυτό το μήνυμα? Τι σημαίνει ένα δώρο? Κάνουμε δώρα για να γεμίζουμε τις καρδιές μας? Παίρνουμε δώρα? Ευχαριστιόμαστε περισσότερο να μοιραζόμαστε και να δίνουμε δώρα από το να παίρνουμε, ή μήπως είναι κάτι αλληλένδετο όλο αυτό? Εμείς καταφέραμε φέτος στον νηπιαγωγείο να γεμίσουμε 2 εβδομάδες Χριστούγεννα. Να πάρουμε δώρα και να μοιράσουμε δώρα. Και να, από το μοίρασμα αυτό να γεμίσει οι καρδιές των μικρών και των γονιών και τις δικές μας τις καρδιές. Αυτό που είδατε ήταν σήμερα το κλείσιμο. Γεμίσαμε την πλατεία με κάλαντα, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και αυτά δώρα είναι. Δώρα των παιδιών προς τη γειτονιά. Όμως δεν ήταν τα μοναδικά δώρα που δώσαν τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά φτιάξανε μπισκότα χριστουγεννιάτικα και τα έδωσαν στα παιδιά του παιδικού χωριού ΣΟΣ. Ζωγράφισαν με τα χεράκια τους ένα καφάο σε συνεργασία με το ΖΟΔΡΟ. Και γέμισαν Χριστούγεννα. Κάθε μέρα τα έχουμε Χριστούγεννα όταν βλέπουμε αυτό το καφάο. Κάναμε δώρα όμως και στους γονείς. Τους κάναμε ένα υπέροχο σεμινάριο ψυχολογίας, ένα σεμινάριο αυτογνωσίας που έγινε εδώ στο νηπιαγωγείο μας. Κάναμε ένα υπέροχο θεατρικό παιχνίδι με την κυρία Μέρη Χνάρη, που είναι εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, την αγαπημένη μάγισσα των παιδιών, τη Φρικαντέλα. Ένα παζάρι που τα χρήματα θα μοιραστούν να πάρουμε δώρα για τα παιδιά. Και επίσης μαζέψαμε τρόφιμα μακράς διαρκείας για τα ιδρύματα καλοκαιρινού. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε τα πάντα αυτές τις 2 εβδομάδες. Βέβαια, και βέβαια. Νομίζω ότι κάτι καταφέραμε. Λοιπόν, εγώ να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια. Ολοκληρώστε, κυρία Λαζανάκη. Ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι σε εμάς ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς, πριν ξεκινήσουμε τις δράσεις. Ήρθε βέβαια μεταμφιεσμένο σε πειρατή, αλλά εμείς τον καταλάβαμε. Γέμισε την αυλή μας πλαστικά παιχνίδια. Βέβαια με τη συνεργασία του κυρίου Μιχάλη Ριζικιανάκη και της κυρίας Αρχοντάκης από το Δήμο Ηρακλείου. Μάλιστα. Που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλές γιορτές. Αυτά τα χαμόγελα και οι φωνούλες των παιδιών νομίζω εμάς μας γέμισαν και μας ικανοποίησαν. Να είστε καλά και να συνεχίσετε έτσι, κυρία Λαζανάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ τους χαιρετισμούς μας. Με επιτρέπετε λίγο να πω τη συναδέλφισε. Βέβαια, έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Γρήγορα, πάμε. Κυρία Δέσποινα Κομνηνού και κυρία Μαρία Μπαρμπέρι. Ευχαριστώ να είστε πάρα καλά. Πολύ. Η κυρία Δέσποινα και η κυρία Μαρία, χαιρετισμούς.